Λοιπόν, ναι. Έφτασε η μεγάλη στιγμή. Όχι αυτή που τραγουδάει Μπεσεργυράκη, η άλλη μεγάλη στιγμή. Η μεγάλη στιγμή του πρώτου μας. Πρέπει να πω και ένα μαζί του τώρα, αλλά δεν μπορεί, γιατί από μέσα μου τραγουδάω. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Έφτασε η μεγάλη στιγμή, όχι αυτή της Μπέσης Αργυράκη, η άλλη μεγάλη στιγμή, η στιγμή του πρώτου μας... Q&A! Ζητήσαμε στο story και στη σελίδα μας στο Facebook να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις για αυτό το Q&A. Μας κάνατε κάποιες ιδιαίτερες ερωτήσεις, πολύ πρωτότυπες, όπως τι ηλικία έχετε. Τι σπουδάζετε. Τι σπουδάζετε και αν τα έχουμε. Εγώ είμαι 23 παρακάτι, καμπάνα. Μήπως φταίει ότι πριν τρώγαμε σουβλάκι Μεγάλη Πέμπτη. Πέμπτη είναι σήμερα. Ναι. Αχ, ένα ζευγάρι φασώνεται. Πού? Εκεί. Άνα χαθούν. Εγώ είμαι 23 παρακάτι. Και εγώ είμαι 23 και κάτι. Και κάτι. Επόμενη ερώτηση που έχει ερωτηθεί αρκετά, τι σπουδάζουμε. Εγώ σπουδάζω πολιτικές επιστήμες. Θεού θέλοντος και καθηγητών επιτρεπώντων θα το πάρω άμεσα. Σαν τη Χρύσα. Χτυπάει μια καμπάνα την ώρα που μιλάω, γιατί έχω κάνει πολλές αμαρτίες στη ζωή μου. Εγώ έχω τελειώσει δραματική σχολή. Και τώρα συνεχίζω και κάνω τραγούδι και μουσική. Σταματούσατε το YouTube για κάτι καλύτερο. Τι καλύτερο. Τι θα πει κάτι καλύτερο για να γίνω εκατομμυριούχος, ναι. Για να γίνω εκατομμυριούχος θα το σταμάταγα. Αλλά υποθέτω ότι αν ήμουν εκατομμυριούχος θα είχα αρκετό χρόνο να ασχοληθώ. Κάνω και αυτό. Υπάρχει φιλία ανάμεσα σε ένα γόρι και ένα κορίτσι. Ξεκάθαρα ναι. Ξεκάθαρα όχι. Το άτομο. Για μένα όλες οι σχέσεις είναι εν δυνάμει ερωτικές, πόσο μάλλον ανάμεσα σε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Γιατί συνήθως, άμα κάποιον γουστάρεις πολύ την παρέα του και περνάτε τέλεια μαζί και σ' αρέσουν αυτά που λέει, ξέρεις, είναι ένας καλός λόγος για να σ' αρέσει ερωτικά. Για να μην... Ναι, για να μην κάνετε κάτι σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Ότι είσαι χάλια, ας πούμε. Α, δηλαδή εγώ είμαι χάλια. Ένας μεγάλος σου θαυμαστής ναι. Ρωτάει πώς ξετυγανίζεις τις πατάτες που τηγάνιζες χθες. Όταν λες να τις ξετυγανίσεις, να τις ξανακάνεις ομές, είναι τις φάζες θες πάλι. Ξετυγανίσεις είπε, δεν είπε ξανατυγανίσεις. Παιδιά, δεν γίνεται, λυπάμαι. Αν ήταν να δώσετε στον εαυτό σας κάποιο βραβείο όπως στα Black Carrot Awards, ποιο θα ήταν αυτό? Στο Gossip Girl, το βραβείο που πήρε ο Dan, βραβείο Outsider. Σε σένα. Α, και στους δύο. Θα παίρνα βραβείο πιο συχνής αλλαγής χρώματος μαλλιού. Θα έπαιρνα το πες το μας κι αυτό, γιατί τα έχω πει όλα. Μέχρι και το αυτό. Γιατί δεν βάζει γλώσσα μέσα του. Πώς προέκυψε το όνομα του καναλιού σας? Σε κάποια φάση καθόμουν στο Pinterest και... Ήθελα να βρω ένα σχέδιο για να κάνω ένα τατού σχετικό με κάρτες ταρό. Και στα αγγλικά οι τάρτες. Οι κάρτες ταρό γράφονται tarot. Cards. Αντί να γράψω tarot cards, έγραψα carrot tarts. Και μιας και ψάχναμε πολύ καιρό το όνομα, με παίρνει το τηλέφωνο βρήκα, και ναι. Μου λέει βρήκα όνομα. Της λέω ρίχτο. Μου λέει carrot tarts. Λέω τέλειο. Είναι αυτό που σε νευριάζει στο χαρακτήρα του Άλεξ και είναι αυτό που σου αρέσει και να απαντήσει αντίστοιχα και ο Άλεξ. Πέρα από το ότι μιλάει πάρα πολύ, σε κάποιες απόψεις βάζει παροπίδες και δεν μπορεί να ακούσει αυτό που του λες και εμένει στην ιδέα του, στην άποψή του. Ένα καλό που έχει ο Άλεξ είναι ότι γίνεται χαλή να τον πατήσεις και το εκμεταλλεύομαι καθημερινά. Στη Σιλένα μου άρεσε ανέκαθεν και μου αρέσει γενικά στο χαρακτήρα της ότι είναι πραγματικά πολύπλευρος ο χαρακτήρας της. Δεν ξέρω πώς θα τον χαρακτηρίσω. Δηλαδή, νομίζω ότι κάθε μέρα μπορείς να καταλάβεις και κάτι άλλο για τη Σιλένα. Κάτι καινούργιο ή κάτι διαφορετικό. Που αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Τώρα. Με είπε διπολική προσωπικότητα. Σε είπα εκατονταπολική. Α, ωραία. Αυτό που δεν αντέχω δεν είναι τόσο η αργοπορία που διέπει ακόμα και την ανάσα της. Είναι η αναισθησία που συνεπάγεται αυτή η αργοπορία. Τι κάνουμε όταν νιώθουμε ότι έχουμε βρεθεί σε μια μακρόχρονη σχέση αλλά δεν θέλουμε να αποδεχτούμε ότι μας πέρασε ο έρωτας? Δεν θέλω να την απαντήσω αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα συμβιβασμού, ανθρώπινου εγωισμού, ότι
έχουμε βολευτεί σε αυτή τη μακροχρόνια σχέση, μας προσφέρει κάποια πράγματα, ναι, μας καλύπτει κάποιες ανάγκες, ταυτόχρονα όμως πρέπει στο σημείο αυτό να κάνουμε κάτι μεγάλο ή πάμε κατά μέτωπο ή το αφήνουμε και συνήθως κάνουμε το πιο συμβιβαστικό. Αν ένιωθα ότι αυτό με ταλαιπωρεί, θα το σταμάταγα γι' αυτό, όχι γιατί δεν θα πήγαινε άλλο. Θα το σταμάταγα για να νιώσω εγώ πιο ήρεμα μέσα μου, να μην με βασανίζει. Ποιο χρώμα δεν έχεις κάνει στα μαλλιά σου και θα ήθελες να κάνεις? Ποιο θα ήθελα να κάνω που δεν έχω κάνει? Πράσινο. Δεν έχω κάνει και θα ήθελα πολύ να κάνω. Πράσινο του γρασιδιού, γιατί έχεις κάνει σμαραγδί. Πράσινο αυτό που εγώ λέω το πικοκί. Το πικοκί είναι του... Πίκοκ. Του πίκοκ. Καταλάβατε. Του παγωνιού, είναι το παγωνί. Τι ζώο πιστεύετε ότι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή σας? Γάτα. Γάιδαρος, γιατί έχω φουλ υπομονή. Πρέπει να πήρα από κάποιο μακρινό πρόγονο. Έχετε εσύ διάσημοι. Εγώ ήμουν με το Στέλιο, αλλά τον διώξατε. Τώρα με Team Σπαλιάρα. Σιλένα, είσαι μόνη αυτόν τον καιρό, γιατί στο live της Black Velour άλλο καταλάβαμε. Αυτά τα live. Δεν είναι μόνη αυτόν τον καιρό. Θα προτιμούσατε να μην ακούγεστε ή να μην ακούτε? Να μην ακούγομαι. Πώς θα τραγουδάω? Άμα δεν μπορείς να ακούσεις, δεν μπορείς να τραγουδήσεις. Και στις δύο επιλογές δεν μπορώ να τραγουδήσω? Όχι, απλά στην δεύτερη που δεν θα ακουγόσουν μπορεί να μην ακούει κανείς ότι τραγουδάς. Αλλά εσύ θα μπορούσες να τραγουδήσεις. Ωραία, να μην ακούγομαι. Ναι, επίσης θα προτιμούσα και το παιδάκι να μην ακούγεται. Θα προτιμούσα να μην... Τι θα κάνω τώρα? Θα το σφάξω. Θα προτιμούσα να μην ακούω, γιατί το να μην ακούγομαι θα με βασάνιζε πολύ επειδή μιλάω συνέχεια και θα ήθελα να μου απαντάνε έστω. Ποια είναι η πιο άβολη στιγμή και πόσα χρόνια είστε φίλοι? Ήταν ίσως η πρώτη και μοναδική φορά που κράτησα ένα μυστικό από τη Σιλένα ή τέλος πάντων δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής μαζί της, όπου έτσι νιώθεις όσο περνάει ο καιρός ότι αυτό ολένε και χειροτερεύει, μέχρι που έφτασα σε ένα σημείο να κόψω λάσπη και να μην της μιλάω καθόλου. Πόσα χρόνια είστε φίλοι? Είμαστε φίλοι... Πολλά. Πολλά. Γνωριζόμαστε από το 2006, από την πρώτη γυμνασίου. Από την πρώτη γυμνασίου και είμαστε φίλοι από το 2010. Να έχεις χέρια για πόδια ή πόδια για χέρια και γιατί? Να έχω χέρια για πόδια, γιατί θα είμαι η πιο τέλεια μαϊμού του κόσμου. Θα προτιμούσα να έχω χέρια για πόδια, γιατί θεωρώ ότι λόγω λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται συνέχεια και έχουμε έτσι πολλά skills στα χέρια. Δεν θα μπορούσε να τον παίξεις? Δεν θα μπορούσα να τον παίξω. Όντως. Πώς γνωριστήκατε, ρε παιδιά μας έχετε πει? Γνωριστήκαμε στο σχολείο. Καταλήξαμε τυχαία στο ίδιο φροντιστήριο, όταν η Σιλένα είχε ήδη αλλάξει σχολείο και εκεί έγινε το μεγάλο comeback. Ποιο είναι το αγαπημένο μας thriller? Το The Game. Ποια είναι η γνώμη σου για τα τατουάζ? Έχω 4. Πώς σας ήρθε η ιδέα του YouTube? Καταρχάς ότι το είχα σκεφτεί πριν μου το πεις. Σε κάποια φάση με πήρε ο Αλέξανδρος ένα τηλέφωνο και μου λέει: Σιλένα, θέλω να σου πω κάτι. Λέω τι? Είχαμε ήδη τον blog τότε. Σκεφτόμουν. Να, επειδή μεταξύ μας είμαστε έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και μπλα μπλα μπλα. Και κάνει μια τεράστια εισαγωγή. Σκεφτόμουν μήπως να ανοίγαμε ένα κανάλι στο YouTube. Το συζητήσαμε λίγο. Το συζητήσαμε λίγο. Εγώ αρνήθηκα. Και το αφήσαμε. Τη λέω σε κάποια στιγμή ότι κοίτα να δεις. Νομίζω ότι αυτά που περνάμε... Ναι, πρέπει να υποθούνε. Πρέπει κάποιος να τα βλέπει ή τουλάχιστον να τα καταγράφουμε. Το συζητήσαμε. Πάλι δεν καταλήξαμε εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η απόφαση πάρθηκε και πολύ εύκολα μετά σε τρίτο χρόνο. Η Ντάλ λέει, Σιλένα θα με παντρευτείς? Αρχικά ρωτάς άμα τη δίνω. Ρε εσύ, Ντάλ, είμαι λογοδοσμένη. Άμα θέλετε να πάτε ένα ταξίδι, που θα ήταν και γιατί? Κανονίζουμε εδώ και ένα χρόνο πλάς να πάμε στην Κρακοβία. Δεν έχουμε πάει αξιωθεί ακόμα. Γιατί εμένα η Κρακοβία είναι αγαπημένη μου πόλη και η Πολωνία είναι αγαπημένη μου χώρα. Και επειδή ο Μίχαλη είναι θεός και υπέροχος και τον λατρεύω και θέλω να κάνω τα παιδιά του, αν και έχει 4. Η Black Velour λέει, θα έκανες κάποια αλλαγή στα μαλλιά σου και αν ναι, τι? Σοφία, γαμιέσαι. Επίσης, η Black Velour ρωτάει, Βύση ή Βανδύ, ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία και γιατί? Λοιπόν, η δική μου αγαπημένη ταινία λέγεται Le Choriste, τα παιδιά της χοροδίας στα ελληνικά. Είναι μια γαλλική ταινία. Έχει να κάνει με έναν
καθηγητή μουσικής, ο οποίος πάει να διδάξει σε ένα αναμορφωτήριο αρένων. Έχει την πιο υπέροχη μουσική του κόσμου. Είναι σαν να παίρνει ένα κομμάτι της ψυχής σου και να το βγάζει. Η αγαπημένη μου ταινία είναι το The Reader, γιατί είναι ίσως η πρώτη ταινία που διάβασα το βιβλίο και είδα την ταινία και δεν απογοητεύτηκα. Παίζει η... Τώρα το διάβασε! Η Kate Winslet. Είναι ταινία εποχής, είναι μεταπολεμική. Αφορά τη σχέση της Kate με έναν νεαρότερο άντρα και πώς αυτή η σχέση περνάει πραγματικά όχι από 40 κύματα, από μια τρελή αλλαγή. Τι θέλετε να γίνετε όταν θα μεγαλώσετε? Όταν ήμουν 5 χρονών περίπου, είχα κάνει ένα πάρτι στο σπίτι μου με κλόουν, που τότε ήταν της μόδας να φέρνεις κλόουν στο σπίτι. Και κάποια στιγμή πιάνει την κουβέντα σε όλα τα παιδάκια, έτσι, δημόσια, και τους ρωτάει τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν. Και εγώ απάντησα καθαριστής. Τέλειο! Έλεγα ότι ήθελα να γίνω, ξέρεις, τύπου νοικοκυρά, τύπου να έχω παιδιά και τέτοια. Α, οικιακά στο shopping star. Αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μπορεί να τον μπερδεύω με το γεγονός ότι έλεγα ότι θέλω να κάνω 5 παιδιά. Θυμάμαι όμως ότι όταν ήμουν τετάρτη δημοτικού, έλεγα ότι μου αρέσουν πολύ τα μαθηματικά. Ταυτόχρονα υπάρχει καταγεγραμμένο υλικό στο οποίο πέμπτη δημοτικού λέω σε βίντεο της τάξης ότι θέλω να γίνω ηθοποιός και μετά ήθελα να γίνω φιλόλογος και ψυχολόγος. Η Μαρκέλα ρωτάει τι ζώδια είστε. Εγώ είμαι καρκίνος με οροσκόπο καρκίνο. Και εγώ είμαι υδροχόος με οροσκόπο κρυό. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς σκέφτεστε τη ζωή σας σε 10 χρόνια από τώρα? Μάλιστα. Εγώ να πω το πρώτο που μου ήρθε. Ναι. Εγώ σε 10 χρόνια σκέφτομαι τη ζωή μου με τη Σιλένα. Αλήθεια! Εσύ σε 10 χρόνια? Νομίζω ότι θα ήθελα πολύ σε 10 χρόνια να έχω καταφέρει κάποια πράγματα στον χώρο του τραγουδιού και στον χώρο του κινηματογράφου. Ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που έχετε κάνει ο ένας για τον άλλον και μας στέλνει φιλούρες από Θεσσαλονίκη? Τι εννοεί το πιο ντροπιαστικό εγώ πράγμα ξέρω. Που έχουμε κάνει ο ένας για τον άλλον? Εγώ ξέρω. Το πιο ντροπιαστικό που έχω κάνει είναι ότι έχω σηκωθεί και έχω φύγει από το σπίτι της Ηλένας εδώ στην Κέρκυρα στις 6 και 20 το πρωί και έχω πάει στην κοντινή πλατεία να κάτσω γιατί η Ηλένα ήθελε να κάνει sexting και είχε ξεκινήσει να το κάνει δίπλα μου. Της λέω θέλεις να κάνω κάτι για να σε βοηθήσω? Έφυγα και περίμενα στην πλατεία και ήπια μια πορτοκαλάδα. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις και με διάφορες μορφές. Μας ρωτάνε τι σχέση έχουμε, τι σχέση είχαμε και αν έχουμε υπάρξει ποτέ κάτι παραπάνω από φίλοι. Ή αν έχουμε σκεφτεί ποτέ ο ένας ερωτικά τον άλλο. Με τη Σιλένα έχουμε ξεκινήσει ως απλή γνωστή. Έχουμε γίνει προοδευτικά φίλοι ή αρκετά έτσι κοντινοί. Κάποια στιγμή βγαίναμε περίπου. Και νομίζω λίγο ότι καιρό. Κάποια στιγμή αυτό τελείωσε. Και τώρα νομίζω ότι η σχέση μας είναι κάτι παραπάνω από φιλική. Τώρα που σκέφτομαι δεν είμαστε σαν αδέρφια. Νομίζω ότι έχουμε μια καθαρά ερωτική σχέση, αλλά δεν είναι σεξουαλική σχέση. Είμαστε όλη μέρα μαζί, κάνουμε γκρίνιους ένας τον άλλον, κοιμόμαστε αγκαλιά. Όταν καθόμαστε ξέρω για καφέ είμαστε συνέχεια έτσι. Έχουμε πάει τη φιλία πολλά βήματα παρακάτω. Κάνουμε τα πάντα σχεδόν μαζί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λέξη να το περιγράψει. Ναι, όντως δεν υπάρχει. Είμαστε ένα βήμα πριν την σχέση, συγκατοίκηση, γάμο, παιδιά, σκυλιά. Ναι. Ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας συγκρότημα? Εύκολο. Εμένα είναι η Πλασίμπο. Αγαπημένο συγκρότημα δεν έχω. Έχω ένα περιόδους αλλάζω. Τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν οι IAMX. Αλλά προτιμώ καλλιτέχνες που είναι μόνοι τους, σαν εμένα. Γιατί κάποιος πρέπει να σας κάνει sub και αυτή η ερώτηση μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά, δεν φαίνεται. Να μας κάνει sub γιατί αυτό που βλέπει, είναι η πραγματικότητα, είναι η καθημερινότητά μας. Μια έμονη ιδέα που έχετε ή κάποιος εθισμός? Εθισμό έχω, το ίντερνετ. Καλά, αυτό το έχουν όλοι. Τα μακαρόνια. Όχι, αυτό είναι πολύ σκληρό. Φοβάμαι συνέχεια ότι θα πάθω κάτι. Ό,τι και να συμβεί, φοβάμαι ότι θα με κρατήσει το αυτοκίνητο, φοβάμαι ότι θα πέσει το αεροπλάνο, φοβάμαι ότι θα έρθει ένα ζουζούνι και θα μου τσιμπήσει το μάτι, φοβάμαι ότι θα φύγει το αυτοκίνητο στροφή. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε έναν άνθρωπο? Η μύτη του. Πάνω απ' όλα, αν και δεν κρίνω πάντα από αυτό, τα άκρα. Ένα που κάνει μανικιούρ, πεδικιούρ.
Όχι, είναι ένα σοβαρό σύν για μένα. Πόσες σχέσεις έχει κάνει ο καθένας, εγώ πόσες σχέσεις έχω κάνει. Πες μέχρι να μετρήσω. Κρατήστε Δευτέρη λίγο. Δέκα έχω κάνει. Εγώ δύο. Μάλιστα. Τότε ήταν η πρώτη φορά που φίλησες αγόρι κορίτσι. Το πρώτο μεταχτό το έδωσα την τελευταία μέρα της 6ης Δημοτικού. Το πρώτο μου φιλί κανονικό το έδωσα τη Δευτέρα Γυμνασίου. Και η κοπέλα φίλησα πρώτη φορά στην Τρίτη Γυμνασίου. Η πρώτη φορά που φίλησα κορίτσι πρέπει να ήταν αργά. Αργά. Γενικά, γύρω στα 17. Και η πρώτη φορά που φίλησα αγόρι θα ήταν στα 19. Έχετε κάνει ποτέ σεξ με κάποιον φίλο φίλη σας χωρίς να το μάθει κανείς από την παρέα σας? Εγώ έχω κάνει, αλλά μετά το είπα εγώ. Ναι, δεν ήταν. Εγώ έχω κάνει τύπου κρυφά, αλλά το καταλάβαν όλοι. Από πότε ξέρετε την Black Velour και ποιος τη γνώρισε πρώτος? Την γνωρίζουμε περίπου ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο. Είχαμε επικοινωνήσει με μηνύματα με την Black Velour γιατί είχε και εκείνη ένα blog. Και έτσι βρέθηκα εγώ μαζί με τη Σοφία και κάναμε μια φωτογράφηση. Και μόλις επέστρεψα εγώ Αθήνα, βρεθήκαμε και οι τρεις μας. Ποιο είναι το αγαπημένο μας βιβλίο και το αγαπημένο μας μέρος για καφέ στην Αθήνα? Το αγαπημένο μας μέρος για καφέ στην Αθήνα, που νομίζω ότι είναι πιο εύκολο. Εμένα είναι το Γιουμπάμπα, στο Κουκάκι. Θέλω να σας πω ότι όχι μόνο εδώ που είμαστε είναι γεμάτο παιδάκια που ουρλιάζουν. Τα παιδάκια που κάνουν την περισσότερη φασαρία ξαναπερνάνε. Ναι. Χωρίς ντροπή. Για καταγγέλλω, τα παιδάκια. Το αγαπημένο μου μέρος για καφέ στην Αθήνα είναι το κέντρο, αλλά το κέντρο. Ψηρή, Μοναστηράκι, όπου και κοντά, Εξάρχεια, οπουδήποτε κεντρικά. Το αγαπημένο μου βιβλίο εμένα είναι το πορτρέτο του Dorian Gray, του Oscar Wilde. Γνώμη για την LGBT community. Γνώμη για μια κοινότητα δεν μπορεί εύκολα να διατυπωθεί, θα είναι πολύ γενίκευση. Η γνώμη μου για την LGBT κοινότητα είναι ότι είναι μια κοινότητα που προσπαθεί για το αυτονόητο τις περισσότερες φορές και αυτό για μένα είναι πολύ άξιο σεβασμού και αναγνώρισης, όπως κάθε κοινότητα που μάχεται για τα δικά της δικαιώματα. Νομίζω είναι μια κοινότητα που θέλει περισσότερη αγάπη και κατανόηση. Θα γίνω παιδοκτόνα. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το Q&A από την πανέμορφη Κέρκυρα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας βασικά. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε για όλα τα πράγματα που δεν μπορείτε να για να ενημερώνεστε για όλα τα πράγματα που δεν μπορείτε να δείτε από εδώ. Μην ξεχάσετε να βγάλετε τις εξατμίσεις από τα μηχανάκια σας, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μάλλον. Μπράβο, είσαι η καλύτερη. Μπράβο, έκανες την τύχη σου.